Και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα και καλωσορίζουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ένα νέο άνθρωπο που έχει αποφασίσει πλέον να στηρίξει την μικρομεσαία επιχείρηση, αυτή που πιστεύουν όλοι ότι μπορεί να δώσει την όθηση στην οικονομία. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τουλάχιστον από τους μήνες που είναι στον αρμόδιο τομέα και έχουμε μια στενή συνεργασία. Νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα γραφής, αλλά εμείς πάντα λέμε ότι τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Άρα θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο, θα έλεγα, μια ουσιαστική καμπή διερχόμαστε τώρα, ίσως να είναι το σημείο που όλοι ψάχναμε πάντα τον πάτο, θέλω να πιστεύω με αυτά που έχουμε ακούσει και έχουν γραφεί, αλλά και με τα όσα θα μας πει και ο κύριος Υπουργός, ότι τον πάτο τον βρήκαμε και είμαστε για την ανωδική πορεία. Ξέρετε πολύ καλά, σε πολλές μου τοποθετήσεις και ομιλίες, ότι έχω κατακρίνει την κυβερνητική πολιτική μέχρι τα τώρα. Γιατί περιμέναμε πάντα να δούμε το φως στο τούνελ. Θέλω να πιστεύω τώρα ότι έχουμε φτάσει εκεί και αρκεί οι κρατούντες στην εξουσία να μας το αποδείξουν. Και σήμερα η παρουσία του Υπουργού αυτό θέλει να δείξει, μάλιστα με τους άξιους συνεργάτες του που έχει έρθει. Και θα ήθελα να χαιρετήσω και τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Τότση τον Νίκο, ο οποίος είναι επιμελητηριακός καθαρά. Προέρχεται από τις τάξεις μας. Αλλά το ίδιο επιμελητηριακός είναι και ο κύριος Υπουργός. Μια και σήμερα και οι υπουργοί οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκομαι τη λύση για τη βιωσιμότητα των επιμελητηρίων και ότι θα δοθεί μια λύση αυτή που περίπου που επιδιώκουμε για την ύπαρξη των επιμελητηρίων. Και ξέρετε γιατί παλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πράγματι το σπίτι των μικρομεσαίων είναι τα επιμελητήρια. Είναι οι μόνοι φορείς που αγωνίζονται για τους μικρούς και τους μεσαίους. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια καλείται να αλλάξει ουσιαστικά και να δυστυχήσει θεσμούς, πρακτικές και νοοτροπίες στις απαιτήσεις που εσείς οι ίδιοι επιχειρηματίες γνωρίζετε, στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος. Γι' αυτό είναι αναγκαίο όλοι μαζί να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Σε αυτό το, στην κριτική που γίνεται για τα προηγούμενα χρόνια, για όλες τις πρακτικές, δεν θα μπορούσα να εξαιρέσω και το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι στην αρμοδιό τάμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι πόροι που εισέρευσαν στη χώρα τα τελευταία 25 χρόνια ήταν πάρα πολύ. Και βοήθησαν πραγματικά και συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των περιφερειακών ενισοτήτων, στις υποδομές, στο ανθρώπινο δρομικό και στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Όμως, για να είμαστε απόλυτοι ειλικρινείς, δεν βοήθησαν στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Άρα, σήμερα πρέπει να διαφυλάξουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει προστιθέμενη αξία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάσαμε το νέο εταιρικό σύμφωνο, όπως λέγεται, το νέο ΕΣΠΑ 2014-20. Και θα ήταν άδικο να μην πω, όπως το λέω σε κάθε ομιλία μου, ότι ο προηγούμενος υπουργός έκανε μία προσπάθεια και έβαλε σε αυτή την διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ όλους τους κοινωνικούς εταίρους και ανθρώπους, επιχειρηματίες, οι οποίοι βοήθησαν με τις ιδέες τους σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το νέο εταιρικό σύμφωνο έχει κοινοτική συνδρομή 19,7 δισεκατομμύρια με δυνατότητα αύξησης κατά 2 δισεκατομμύρια με τη λήτρα αναθεώρηση. Ένα δεύτερο νομίζω που χρειάζεται η χώρα μας και χρειαζόμαστε όλοι μας είναι την απενεχοποίηση της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Και ήρθε η ώρα να ενισχύσουμε πια όμως την επιχειρηματικότητα, την εξωστρεφή, την καινοτόμα δραστηριότητα. Και όχι μόνο να την ενισχύσουμε, και αυτό κάνει το νέο ΕΣΠΑ μόνο με χρηματοδότηση, αλλά και με συμβουλευτική, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες. Εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα έχουμε δεσμεύσει και έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα, το 25% του νέου προγράμματος, σε αυτό το θεματικό στόχο, 2,6 εκατομμύρια. 3,64 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το γνωστό σε όλους σας επανεκκίνηση, το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
ποιοι τομείς έχουν επιλεγεί για αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο. Είναι η αγροδιατροφή, η ενέργεια, ο τουρισμός με έμφαση στις ειδικές μορφές του, οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, η υγεία. Και εδώ θέλω να πω για την περιοχή σας που είναι. Πήγα νωρίτερα και είδα την Δήμαρχο Σκύδρας όπου μιλήσαμε για τον ιατρικό τουρισμό. Θέλω να ξέρετε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για, τόσο για τους Δήμους αλλά και τους επιχειρηματίες ο ιατρικός τουρισμός. Έχουμε δεσμεύσει χώρους για πρώτη φορά για τη χώρα 800 εκατομμύρια περίπου. Εξοικονόμηση ενέργειας και υλικά, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τα logistics. Άρα τι θέλουμε να αναδείξουμε, τις αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και να προσφέρουμε το κατάλληλο περιβάλλον σε εσάς, σε όλους εσάς, έτσι ώστε να προωθήσετε τα προϊόντα σας, να υπάρξει εδώ επιχειρησιακή κατάρτιση, στη ρευστότητα και θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ελπίζουμε με την ουσιαστική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα για πρώτη φορά, θα το επιτρέψετε να σας πω, είναι προσανατολισμένο στις μικρομεσαίες εγχώριες επιχειρήσεις. Μάλιστα υπάρχει ο κανόνας που πολύ καλά ξέρετε, ότι αποκλείονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 250 εκατομμύρια. Τα ΠΕΡ, το διαφορετικό, το μια καινοτομία ακόμα του νέου προγράμματος είναι ότι δεν είναι μόνο το πρόγραμμα που έχουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά είναι και το περιφερειακό σας πρόγραμμα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αντιπεριφερειάρχης εδώ, ο οποίος έχουν καταθέσει και ολοκλήρωσαν χθες τη διαδικασία αποστολής του προγράμματός τους μαζί μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο μπορείτε να το διαχειριστείτε μόνοι σας στην περιφέρεια που αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι πόροι σκεφτείτε ότι θα είναι από το 22% την προγραμματική περίοδο 2007-2013 για την περιφέρεια στο 35%. Δηλαδή η περιφέρεια από μόνη της έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά. Πώς είναι η πόρη αυτή? Είναι 722 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ίδιοι, βάσει των σχεδίων που έχουν κάνει, έχουν δεσμεύσει για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων 83,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι χρήματα τα οποία είναι από το ΠΕΠ και όχι από τα χρήματα που έχουμε εμείς από το ΕΠΑΝΕΚ. Δηλαδή είναι ακόμα ένα άλλο ταμείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είναι σίγουρο σε κάποια φάση θα σας ενημερώσει για τους άξονες προτεραιότητας που έχει θέσει η περιφέρεια. Όμως έχουμε και το ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα ήθελα να πω μόνο δύο λόγια. Η απορρόφηση σήμερα, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, βρίσκεται στο 76%. Έχουμε από το προηγούμενο 9μηνο αύξηση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ παραπάνω ως απορρόφηση. Η ουσίευση αυτών των δράσεων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Αρχίζουμε με δύο δράσεις 125 εκατομμυρίων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να σας πω ότι εδώ θα μείνουμε για να μας βοηθήσετε και δεν θα κάνουμε μονόλογο, θέλουμε να σας ακούσουμε για προτάσεις που έχετε να κάνετε τόσο στη ρευστότητα και πώς μπορεί να χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις με καλύτερο τρόπο, όσο και στην απλοποίηση που θα σας πω εγώ κάποια, θα ανοίξω μια κουβέντα, τι σκεφτόμαστε εμείς να κάνουμε. Η προδημοσίευση θα βοηθήσει και εσάς όλους, γιατί γίνεται για πρώτη φορά, να πείτε πάνω σε αυτές τις ίδιες τις δράσεις, αν πρέπει να αλλάξουμε κάτι και πώς μπορούμε να τις κάνουμε καλύτερες προς όφελος των επιχειρηματιών. Η πρώτη δράση με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ.
πλην τουρισμού, στον οποίο θα κάνουμε ξεχωριστή δράση. Για δράσεις ποιοτικού εξοπλισμού με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη δίσθηση σε νέες αγοράς και υπηρεσίες. Η πρότασή μας είναι η εξής. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέφερε στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να εκμένεται από 20 ως 200.000 ευρώ. Σκεφτόμαστε, πάλι το λέω, στη δράση να δοθεί δυνατότητα προκαταβολής 40% για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Δεύτερη δράση, πάλι ενδεικτικός προϋπολογισμός 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ενίσχυση, ολοκληρωμένη δράση ενίσχυσης απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Με κάλυψη δηλαδή σε αυτή τη δράση θα δώσουμε τη δυνατότητα να καλυφθούν λειτουργικά έξοδα καθώς και θέσεις εργασίας. Επιλέξιμες δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου και πρόσληψη ενός ατόμου για 1 έως 1,5 χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει και τις 40.000 ευρώ. Εδώ κύριε, την τρίτη δράση, αυτά είναι για τους μικρομεσαίους, αλλά τα υπόλοιπα έχουμε, νομίζω ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, είναι οι παρεμβάσεις που κάνουμε 28 εκατομμυρίων και αφορούν την εμπροσωπαρής δράση, που μεταξύ αυτού αφορούν και την Κέντρο Σχετική Ένωση Επιμελητηρίων. Η οδηγία που δώσαμε είναι ότι η Ένωση δεν θα πρέπει να διαχειριστεί το σύνολο των χρημάτων, αλλά θα πρέπει με διασπορά να συνεργαστεί με τα επιμελητήρια. Αυτές οι δράσεις παρεμβάσεις είναι 25 εκατομμυρίων, αφαρούν κατά προτεραιότητα τους 9 τομείς του ΕΠΑΝΕΚ και θα περιλαμβάνουν δράσεις όπως είναι ο τουρισμός, η εξωστρέφεια, οι δημιουργικές βιομηχανίες, η εμποδιακριτική αλυσίδα, τα φάρμακα και πολλά άλλα. Το τρίτο αφορά την έρευνα και την τεχνολογία. Είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας. Έχει προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια και αφορά τις εγχώριες επιχειρήσεις. Είναι ανοιχτή προκήρυξη για 6 μήνες, αξιολόγηση για ένα τρίμηνο, εμπλουτισμός του Μητρώου με ιδιώτες, στους τομείς υγεία, φάρμακα, αγροδιατροφή που σας ενδιαφέρει, περιβάλλον και ενέργεια. Μέσα στα πλαίσια αυτά θέλω να σας ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά που ήρθατε για να με ακούσετε.